τον βετεράνο άσο του Δικεφάλου και πρωταθλητή Ελλάδος, τον Παναγιώτη Κερμανίδη. Καλησπέρα κύριε Κερμανίδη. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Τι κάνετε, είστε ακούω καλά? Τα δυσάρεστα αυτά που ακούω, γιατί πραγματικά εδώ στον ΠΑΟΚ είμαστε μια οικογένεια ουσιαστικά. Και εγώ προσωπικά ως πρώην ποδοσφαιριστής, είμαστε μια οικογένεια, ζούμε σε μια πόλη, σε ένα κύκλο που, σε μια πόλη που σχεδόν όλοι γνωριζόμαστε. Και ιδιαίτερα αυτοί που είμαστε μέσα στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, στιμερίδες, στα ραδιόφωνα, δημοσιογράφοι, ποδοσφαιριστές, παράγοντες, ουσιαστικά είμαστε μια οικογένεια. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να κατακρίνουμε έτσι ανθρώπους που δουλεύουν για το μεγαλείο του ΠΑΟΚ, εργάζονται, ζουν από αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει σεβασμός. Εγώ μόνο αυτό έχω να πω, τίποτα άλλο. Γιατί πριν αυτό πάμε μας στα... λείπει σήμερα από την κοινωνία μας, λείπει ο σεβασμός, δυστυχώς. Έχουμε χάσει πια τον έλεγχο όλοι μας και ο σεβασμός έχει φύγει από όλους. Υπάρχει μια υπερβολική οργή, κύριε ναι. Κερμανίδη, σε όλα τα θέματα. Ναι. Και τη βλέπουμε την οργή και στα social media και στα ραδιόφωνα και γενικότερα παντού. Πολύ οργή υπάρχει στην κοινωνία. Ξέρετε τι γίνεται, να σας πω κάτι. Όλος αυτός ο χρόνος που ταλαιπωρούμαστε με αυτό το κορονοϊό που λέμε και μας έχει κλείσει μέσα στα σπίτια, η αλήθεια είναι ότι το πρωταγωνιστικό ρόλο παίζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί εμείς όλοι που είμαστε μέσα στα σπίτια μας κλεισμένοι, βγαίνουμε βέβαια έξω για βόλτες, αλλά ενημερωνόμαστε τώρα μέσα από τα social media. Το αναγνωρίζετε αυτό, φαντάζομαι. Και σίγουρα επηρεάζει πάρα πολύ κόσμο, είτε αρνητικά είτε θετικά, αλλά όπως και να το κάνουμε, χωρίς αυτό δεν μπορούμε να ζήσουμε. Αν θέλουμε να είμαστε μέσα στα γεγονότα, αν θέλουμε πραγματικά να είμαστε ενημερωμένοι και να ξέρουμε τι γίνεται. Άρα παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η ενημέρωση, τα social media, πραγματικά να είναι αντικειμενικοί, πραγματικά να μην επηρεάζουν γεγονότα, πραγματικά να είναι καθαρά ενημερωτικά. Και αυτό είναι το κυριότερο, για να έχουμε και εμείς μια σωστή κρίση. Γιατί εμείς και εγώ προσωπικά που, ναι, ΠΑΟΚ είμαστε, παίξαμε, ζήσαμε, σε όλα τα πόστα βρεθήκαμε και πραγματικά μας ενδιαφέρει ο σύλλογος. Αυτή τη στιγμή μόνο από την τηλεόραση μπορούμε να το βλέπουμε, από τα ραδιόφωνα να ακούμε και η κρίση μας πρέπει να είναι πραγματικά η γνήσια, αυτή που θα πρέπει να είναι. Γιατί αν ακούμε παραπλανητικές ειδήσεις, παραπληροφόρηση κτλ, τότε και εμείς δεν θα μπορούμε να έχουμε σωστή κρίση και να πούμε τα πράγματα όπως είναι. Κύριε Κερμανίδη, να πάμε λίγο στον ΠΑΟΚ. 22 τέρματα έχει παθητικό η ομάδα μέχρι στιγμής. Δεν είναι και ό,τι καλύτερο, βέβαια. Στη χρονιά του πρωταθλήματος είχε δεχτεί τα μισά σε 30 αγώνες. Έτσι. Πώς το βλέπετε απ' έξω? Έχετε παίξει σε υψηλό επίπεδο, δεν μπορεί να βρει τις ισορροπίες ο Παύλο Γκαρσία στην άμυνα. Αυτό που βλέπω απ' έξω και που βλέπω και στην τηλεόραση τους αγώνες, βλέπω ότι είναι ένας άλλος ΠΑΟΚ. Αυτός που βλέπουμε και δεν είναι αυτός που είδαμε στο ντάμπι που πήρε η ομάδα, η δεμένη ομάδα, η ομάδα που πραγματικά είχε αξιόλογους παίκτες και ιδιαίτερα στην άμυνα ήταν μια σταθερή άμυνα, μια άμυνα που ήξερε και να παίζει με 4 πίσω, ήξερε να παίζει και με 3 πίσω και γενικά ήταν μια καλοδουλεμένη άμυνα. Δύσκολα δεχόταν τέρμα. Και ξέρετε πολύ καλά ότι για να πάρεις τίτλους πρέπει πραγματικά να έχεις έναν καλό τερματοφύλακα και πολύ δυνατή άμυνα. Χωρίς αυτούς δεν δύσκολα να πάρεις τίτλο. Άρα είναι τελείως διαφορετικές αμυντικές συμπεριφορές οι τωρινοί με τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό πρέπει να τα αναγνωρίσουμε. Και αυτό προέρχεται, νομίζω ότι και είχαμε σοβαρούς τραυματισμούς στους αμυντικούς, π.χ. Διερίνια, Κρέσπο και ο Μάτος που έφυγε. Δηλαδή έχουμε φοβερές αλλαγές στην άμυνα
τακτικά αλλάζουν οι αμυντικοί, ο τερματοφύλακας τακτικά αλλάζει, μια ο ένας, μια ο άλλος παίζει. Όλα αυτά νομίζω ότι έχουν επηρεάσει την αμυντική μας συμπεριφορά και υπάρχει αυτή η ασυνεννοησία και σίγουρα δεν είναι όπως θα πρέπει να ήταν. Μα εδώ βλέπουμε και λάθη όμως, κύριε Κερμανίδη, έχετε παίξει σε πολύ ψηλό επίπεδο. Βλέπουμε λάθη από τον Βαρέλα, βλέπουμε λάθη από τον Κρέσπο, βλέπουμε λάθη από τον Νίγκασον. Νομίζω ότι περιμέναμε όλοι να δούμε τον Μιχαλίδη λάθη, αλλά όχι από τον Βαρέλα, από τον Νίγκασον και τον Κρέσπο. Ναι, ναι, συμφωνώ σε αυτά που λέτε. Σίγουρα, να σας πω κάτι, αν ήταν στην πρώτη θέση τώρα ο ΠΑΟΚ, θα βλέπαμε άλλες συμπεριφορές, να είστε σίγουροι. Θα είχαμε άλλη ψυχολογία, θα είχαμε την ψυχολογία του πρωταθλητή, του να διεκδικήσω, να παραμείνω πρώτη θέση. Τώρα, δυστυχώς, είμαστε σε μια θέση τέτοια που και η ψυχολογία και η αντιμετώπιση των αγώνων δεν νομίζω πως είναι με τον ίδιο ζήλο και θέληση σε σύγκριση στο αν βρισκόμασταν στην πρώτη θέση. Γι' αυτό πολλές φορές κάνουμε αυτά τα λάθη, δεν είμαστε συγκεντρωμένοι όσο πρέπει, γιατί από ικανότητες δεν νομίζω. Νομίζω ότι υπάρχουν ικανότητες. Οι παίκτες είναι ουσιαστικά οι ίδιοι, δεν αλλάξανε. Αλλά νομίζω η συγκέντρωση δεν πρέπει να είναι πια αυτή που υπήρχε, ναι, που ήταν. Πόσο, αυτό μπορεί να δίκαιη, πάρα πολλά. Πόσο δίκαιη η άδικη είναι η κριτική, κύριε Κερμανίδη, στον Πάμπλο Γκαρσία? Γιατί η μερίδα του κόσμου έχει πολλά παράπονα από τον Ουργουάνο. Και το ξαναλέω, ναι. Όλοι εμπιστευτήκαμε τον Γκαρσία και τον εμπιστευόμαστε και εγώ προσωπικά. Ο Γκαρσία ανέλαβε μία ομάδα, ειλικρινά, που δεν είναι δικιά του. Ουσιαστικά δεν την ξεκίνησε αυτό στην ομάδα. Παρέλαβε από τον προηγούμενο προπονητή μια προβληματική ομάδα. Με, πραγματικά είχε σοβαρά θέματα να αντιμετωπίσει ο Γκαρσία. Και νομίζω ότι αυτά τραβάει τώρα ο Γκαρσία. Ο Γκαρσία θα πρέπει να κριθεί από τη νέα χρονιά, νομίζω, πιστεύω, πρέπει να κριθεί από τη νέα χρονιά, ξεκινώντας αυτός όλο τον προγραμματισμό, την ενίσχυση της ομάδος, την οργάνωση της ομάδος, για να τις αποχωρήσεις. Ναι, για να τον, ναι, τις αποχωρήσεις και τα λοιπά, όλα που πρέπει να γίνουν, για να αρχίσω μετά να τον κρίνω πραγματικά. Σήμερα, Γκαρσία, τραβάει αυτά που τραβάει ο κάθε προπονητής όταν παίρνει στη μέση περίοδο μια ομάδα και πρέπει να την αλλάξει, να τη διορθώσει και να κάνει κάποια μπαλώματα. Ο Γκαρσία είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, εγώ τον καταλαβαίνω, και βέβαια το καράβι που λέγεται ΠΑΟΚ δεν είναι και ό,τι να είναι, είναι ένα δύσκολο καράβι το οποίο θέλει πολύ ισχυρό τιμονιέρι και θέλει πολύ δυνατό στομάχι για να το τραβήξεις και να το προχωράσεις. Εγώ εύχομαι, γιατί να σου πω κάτι, πιστεύω ότι ο Γκαρσία έχει εντοπίσει το πρόβλημα του ΠΑΟΚ, γιατί αν δεν το έχει εντοπίσει τότε υπάρχει θέμα. Πιστεύω να έχει εντοπίσει το πρόβλημα του ΠΑΟΚ και πραγματικά να πάρει ριζικά μέτρα, γιατί για μένα πρέπει να πάρει ριζικά μέτρα εν ώψη play-off που θα γίνουν τα παιχνίδια, που σύντομα έρχονται και είναι πολύ δύσκολα παιχνίδια μέσα έξω. Ο ΠΑΟΚ έχει να αντιμετωπίσει πια δύο μέτωπα πολύ, που μας κοντράρουν αυτή τη στιγμή, ο Άρης και ο Ολυμπιακός, δηλαδή στο νότο ο Ολυμπιακός και στο βορρά ο Άρης. Είναι μια συμμαχία Άρη-Ολυμπιακού, το οποίο φαίνεται ξεκάθαρα μέσα στο πρωτάθλημα. Και ο ΠΑΟΚ πρέπει αυτό να το αντιμετωπίσει με όλες τις δυνάμεις. Εγώ λυπάμαι που δεν είναι ο κύριος Σαβίδης εδώ, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα, ναι, και προς τους παίκτες, και προς τους παίκτες κυρίως. Γιατί άλλο είναι να σε βλέπουν, να σε αισθάνονται, να σε νιώθουν τακτικά ότι είσαι εδώ και ότι τους παρακολουθείς και τους βλέπεις ο πόδος φέρσης. Αλλιώς συμπεριφέρεται και αλλιώς είναι. Και σίγουρα ο ΠΑΟΚ, εκτός αυτές τις δύο ομάδες, έχει να αντιμετωπίσει και την ΑΕΚ, αλλά ενδέχεται και τον Παναθηναϊκό και την Τρίπολη. Δηλαδή δεν είναι το ίδιο πια
αυτά τα παιχνίδια όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Θα είναι πολύ πιο δύσκολα παιχνίδια, θα είναι πραγματικά παιχνίδια που θα κρίνουν πάρα πολλά για τον ΠΑΟΚ. Άρα πρέπει να προετοιμαστεί για αυτά τα παιχνίδια, νομίζω. Τελευταία ερώτηση και μας πιέζει και ο χρόνος, κύριε Γερμανίδη. Ήθελα να σας πω και για τα παιδάκια σας παίκτες στην Ακαδημία. Είναι μεγάλο θέμα που δεν μπορούν να κάνουν προπονήσεις. Θα το πιάσουμε μια άλλη φορά. Κάποια άλλη φορά δεν έχω κανένα θέμα. Ένα μικρό σχόλιο για ένα άλλο δικό σας παιδί. Το Χάρη το Τσιγκάρα, για να κλείσουμε. Εντάξει, ο Χάρης ο Τσιγκάρας ήδη είναι 10 χρόνια στον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι πέρασε από όλα τα στάδια. Είναι πρωταθλητής. Είναι παίκτης ο οποίος στα παιχνίδια που τον εμπιστεύτηκαν, νομίζω ότι από παιχνίδι σε παιχνίδι πραγματικά δείχνει τις ικανότητές του. Εγώ τον πιστεύω πάρα πολύ και θα το δείτε μελλοντικά, ότι ο Χάρης ο Τσιγκάρας θα είναι ο ηγέτης του ΠΑΟΚ και ο αρχηγός των ΠΑΟΚ. Θα το δείτε αυτό. Αρκεί να έχουμε υπομονή και εμπιστοσύνη προς τον παίκτη. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γερμανίδη. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Καλά.